Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω την έκφραση λίγο σπίτι ακόμα ή πολύ σπίτι ακόμα. Πάντως πιστέψτε μου πως εδώ που βρισκόμαστε σίγουρα θα βρείτε πολλές ιδέες για οτιδήποτε κάνει σχέση με το σπίτι. Λίγο σπίτι ακόμα ή αλλιώς ό,τι θέλετε εσείς για το σπίτι, ελάτε μαζί μου γιατί έχουμε βρεθεί στο IKEA της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε αγαπητοί μου φίλοι μέσα στο IKEA εδώ στη Θεσσαλονίκη και αγαπητέ μου Διονύση, πες μου δύο λόγια για το IKEA. Γιατί το IKEA περιλαμβάνει τα πάντα, θα έλεγα εγώ, για κάποιον που θα ψάχνει να βρει οτιδήποτε. IKEA ίσον δηλαδή. Διογέννη, IKEA σημαίνει ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη καθημερινή ζωή για το σπίτι, για όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Γι' αυτό και προσπαθούμε και έχουμε καλοσχεδιασμένα προϊόντα σε πάντοτε χαμηλές τιμές. Μια και με λέμε αγαπητοί μου Διονύση για το σπίτι. Κατά κύριο λόγο, πού μπορεί κάποιος να σας βρει το πέρα στη Θεσσαλονίκη το IKEA, μια και έχετε τα πάντα από το σπίτι. Το κατάστημά μας βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περαίας, στην περιοχή της Πηλαίας. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, οπότε είναι ένα σημείο που μπορεί εύκολα να το βρει κάποιος. Μιλάμε φυσικά πως καλύπτει τα πάντα, που σημαίνει πως είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, δηλαδή από το τελείως μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο για το σπίτι υπάρχει. Υπάρχει σπίτι και δωμάτιο για κάθε ανάγκη και για κάθε προσωπικότητα. Οι διακοσμητές μας προσπαθούν και δημιουργούν σπίτια για κάθε ανάγκη και για να μπορέσουν να είναι λειτουργικά τα σπίτια για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, αν πάρω εγώ κάποιον και αυτό την κοπέλα μας για να δούμε το σπίτι, πώς θέλουμε το σπίτι μας, δεν δούμε ένα κομμάτι, μπορεί να δω ένα ολόκληρο σπίτι. Θα μπορείς ολόκληρο σπίτι να δεις. Είναι μόνο μένα που πρέπει να δω δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα, δηλαδή πρέπει να το κάμαρα, κουζίνα κλπ. Ναι. Είτε στημένο όπως βλέπω. Όπως είναι αυτό το στημένο, το αυτό συγκεκριμένα είναι 35 τετραγωνικά σπίτι που είναι πολλές φορές και το μέσο Έλληνα το σπίτι. Που βγάζει το δικό μου για να είμαι ειλικρινής. Πάμε στο κομμάτι τώρα, Διονύση, που λέω εγώ πάντα φυσικά ότι λόγω εποχής και βρισκόμαστε στην εποχή, λίγο πριν κάνουμε τα μπανάκια μας. Και μιλάμε τώρα για καλοκαίρι αυτή τη στιγμή, μέχρι το καλοκαίρι. Έπειτα από εποχής, πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολλά στο IKEA που να τα βάλει στον κήπο του, στον μπαλκόνι του, στη θάλασσα, να το πω έτσι. Δεν πιστεύω σε αυτό να μην υπάρχει κάτι που να μην το έχει το IKEA. Όντως έτσι είναι και είναι η περίοδος τώρα που έχουμε όλα τα έπιπλα κήπου, ναι, από καρέκλες και τραπέζια. Πτυσσόμενες καρέκλες και πτυσσόμενα τραπέζια, ξαπλώστρες, ομπρέλες, μαξιλάρια, τσάντες, ακόμα και υφάσματα σε έντονα καλοκαιρινά χρώματα. Όταν μιλάμε για το καλοκαιρινό κομμάτι, το θερινό, για αυτό που το οποίο τώρα τελευταία ο κόσμος αρχίζει και αγοράζει και ετοιμάζεται. Ναι. Και μιλάμε για θάλασσα. Θα απολαύσει, θα λέγω, όχι τα αυτά που θα πάρει και τα έπιπλα, αλλά γενικώς θα γίνει ένα με το καλοκαίρι με αυτά που θα αγοράσει από το IKEA. Θα αισθανθεί το καλοκαίρι καλύτερα, δηλαδή αυτό που θα βάλει στο μπαλκόνι του, θα απολαύσει τη θερινή σεζόν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί κάθε χρόνο ανανεώνουμε και τις υλογές μας και τα χρώματα. Έχουμε διάφορα κασπό, γλάστρες, έχουμε ακόμα και ηλιακά φωτιστικά εξωτερικού χώρου, ναι, όπου μπορούμε τη νύχτα να καθίσουμε, να πιούμε το ποτό μας και να είμαστε και μόνο είμαστε. Αυτό που βλέπω ζηλεύω, ας πούμε τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό να το βάλεις π.χ. έξω στο γήπο, ή να το βάλεις που λέει ο λόγος έξω στο μπαλκόνι σου, θα λέγα ότι αράζεις από κάτω πίσω στο καφεδάκι σου και απολαμβάνεις τη θερινή περίοδο. Πολύ ωραίο. Πάντως, θα έλεγα ότι το ντύσιμο ενός σπιτιού στο κομμάτι του καλοκαίρινου, γιατί μιλάμε για καλοκαίρι, είναι από την καρέκλα μέχρι ολόκληρο αυτό το πράγμα που βλέπω. Και σε αυτό δουλεύουμε κάθε χρόνο, ναι, γιατί ξεκινάμε όπως είπες από την καρέκλα ή από το τραπέζι και φτάνουμε ακόμα και μέχρι και το ποτήρι να τα έχουμε όλα κάθε χρόνο στο εποχιακό μας τρόπο. Και τα ποτήρια ακόμα δηλαδή πάνω, ε. Ακριβώς. Και τα μπιμπελάκια όλα αυτά. Όλα τα πάντα. Μ' αρέσει, παιδιά. Όλα δουλεύονται καθαρά και μόνο για τον εξωτερικό χώρο.
Και μην ξεχνάτε για εσάς που έχετε κάτα family IKEA 10% έκπτωση στα εποχιακά τώρα. 10% για το καλοκαιράκι, ελάτε. Διονύζουμε, πάμε σε ένα κομμάτι που φυσικά εμείς όλοι οι Έλληνες και όλος ο κόσμος το περιμένει. Προσφορές. Προσφορές και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιόδους. Και από ό,τι ξέρω το IKEA γενικώς προσφορές έχει. Για πες μου λίγο, όταν λέμε προσφορές και IKEA, τι σημαίνει αυτό? Γενικά με το πρόγραμμα της IKEA Family γίνονται πάρα προσφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο ξεκίνησε από αρχές Απριλίου και ισχύει μέχρι 31 Μαΐου. Μια προσφορά για τις κουζίνες, όπου για αγορά άνω των 2.000 ευρώ υπάρχει δωρεάν εγκατάσταση και η μεταφορά για τη ζώνη 1. Έχουμε πλέον και μια υπηρεσία όπου μέσω ίντερνετ μπορεί ο καθένας που θέλει να κάνει κουζίνα να κλείσει ραντεβού συγκεκριμένη μέρα και ώρα, να έρθει εδώ και με το έμπειρο προσωπικό μας να κάνει το σχεδιασμό της κουζίνας. Ο πελάτης, ο φίλος μας, χρειάζεται αυτή τη στιγμή και οι φίλοι, το αντρόγινο, το μελλοντικό, για να κάνει και ένα δικό του σπίτι. Για λίγο σπίτι ακόμα που λέμε φυσικά. Καλό είναι να βλέπεις προσφορές στο IKEA, γιατί πιστεύω πως μέσα στις προσφορές κρύβονται και πολλές ωραίες και τιμές. Φυσικά. Ούτως ή άλλως και στο newsletter για τους κατόχους IKEA Family έρχονται όλες οι προσφορές που υπάρχουν. Άμα μπουν και στο site της IKEA, πάντα βλέπουν όλες τις προσφορές που γίνονται. Μάλιστα. Που σημαίνει πως θα πρέπει να έχουν το μυαλό τους και στις προσφορές και στα email και γενικώς στα newsletter στο IKEA, γιατί μέσα από εκεί πέρα μπορούν να δείξουν μια καλή προσφορά. Τώρα εμείς είμαστε εδώ πέρα στη κουζίνα, πες μας ακριβώς, μια έτοιμη κουζίνα που σημαίνει πως μπορεί να πάρει την ιδέα που θέλει να αγοράσει για το δικό του σπίτι. Ακριβώς. Όπως επίσης καλό να σημειωθεί ότι η κουζίνα της IKEA, η σειρά τη Method, έχει 25 χρόνια εγγύηση. Όπως επίσης για τους κατόχους πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνει διακανονισμός μέχρι και 36 άτοκες δόσεις. 25 χρόνια εγγύηση, ε! Παντεύω και χωρίζω κιόλας. Βλαβαίνω κιόλας. Μάλιστα. Και πολλά μου κουζίνα. Πολλά σχέδια κουζίνας. Ναι. Διαφορετικά στυλ κουζίνας, διαφορετικές διαστάσεις κουζίνας για κάθε γούστο. Ακριβώς. Κάθε τύπο ανθρώπου δηλαδή, δύο γέννης κλπ. Αγαπητέ μου Διονύση, το ότι για ποιο λόγο κάποιος να έρθει στο IKEA της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, μιλάμε για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μιλάμε για μια τεράστια έκθεση η οποία φυσικά επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο κάποιος να έρθει στο IKEA της Θεσσαλονίκης? Γιατί σίγουρα θα μπορέσει να βρει λύσεις για το σπίτι, θα βρει τα πάντα που χρειάζεται, θα βρει διάφορες καινούργιες ιδέες, ναι, και σίγουρα θα φύγει ικανοποιημένος από όλες τις προτάσεις μας. Προτάσεις που αφορούν φυσικά είτε είμαστε αυτή τη στιγμή στο σαλόνι, να περάσω πρώτος εγώ. Φυσικά. Αλλά όμως είτε για πρόκειται για κουζίνα, είτε για εκεί, είτε για οτιδήποτε. Για όλο το σπίτι. Για όλο το σπίτι. Από το σαλόνι, στη θεροδοκάμαρα, στη κουζίνα, τα πάντα. Πάντως εγώ με το μάτι μου, το δικό μου, γιατί ξέρετε το μάτι πάντα κλαδικό, ναι, θα ξέρετε ότι ο Διονύσης λέει για διάφορα με σπιτιού, αλλά θα λέγω από το πιο μικρό κομμάτι του σπιτιού μέχρι και το πιο μεγάλο κομμάτι του σπιτιού, πάνω από εδώ πέρα, θα βρούμε τα πάντα για το σπίτι. Πολύ σωστά. Ναι. Ερώτηση Χρήστος τώρα. Ώρες, πότε είμαστε ανοιχτά, εντάξει, το καλό χρόνο της ηλικίας της Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτά συνεχόμενα, που μπορεί κάποιος να μας δει από τι ώρα μέχρι τι ώρα να πάει ιδέες μέσα στο διαδίκτυο φυσικά κιόλας. Ναι. Τις καθημερινές είμαστε ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, Σάββατο είμαστε ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και όσες Κυριακές είμαστε ανοιχτά, ναι, είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Και φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, αν θέλετε στο ηλικία, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να κάνετε αυτό. Και φυσικά πρέπει κάποιος να δοκιμάσει, Διονύση μου, τα εκπληκτικά πιάτα, μια υπάρχει και εστιατόριο μες στο IKEA, του καταστήματος, όλη την ημέρα μέσα στο μαγαζί. Και μιλάω για τον κόσμο που διαγυρίζει σε ένα μεγάλο μαγαζί, σαν το IKEA, για να δει για σπίτι, να δει για τον μπαλκόνι, να δει για έξω, για μέσα, για κουζίνες, όλα αυτά, θα πάρει αρκετή ώρα. Εστιατόριο και φαγητό. Άρα με λίγα λόγια, όλη μέρα που είμαστε, πεινάμε. Ναι. Πρέπει να σταματήσουμε να φάμε στο εστιατόριο. Έχουμε σνακ, έχουμε καφέ, έχουμε κανονικό φαγητό, έχουμε ακόμα και μενού για τα παιδιά. Και για τα παιδιά. Ακριβώς.
Υπάρχει και χρόνο για τα παιδιά που έχουμε σταθεί για λίγο, ας πούμε. Φυσικά, ναι. Έχουμε τον μυθικά διαμορφωμένο παιδότοπο τη Μόλαντ, όπου τα παιδιά παίζουν και οι γονείς μπορούν να κάνουν άνετα τις αγορές τους. Αγαπητοί μου φίλοι, στο IKEA θα έρθετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά θα κάνετε μεγάλη βόλτα και μην ξεχάσετε, αφού τελειώσει η βόλτα σας, να δοκιμάσετε τα πιο ωραία πιάτα. Πιστέψτε με, έχω δοκιμάσει, είναι εκπληκτικά.